Καταρχάς, συνεχίζεται και διευρύνεται ο κύκλος των καταθέσεων και ανακρίσεις των διαφόρων προσώπων στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Έγιναν διάφορες εξετάσεις τη σκηνή χθες και σήμερα. Παραλήφθηκαν κάποια τεκμήρια. Σίγουρα εκείνο το οποίο υπάρχει όσον αφορά τη σκηνή σε σχέση και με το σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο, είχε αποκλειστεί η σκηνή σε μια ανακτήνα αρκετά μεγάλη λόγω των πρώτων, θέλετε, εξετάσεων που είχαν γίνει και κρίθηκε ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί γιατί υπήρχαν κάποια δεδομένα που τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν. Και σίγουρα η σκηνή δίδει αρκετές απαντήσεις στη διάπραξη ενός τέτοιου εγκλήματος. Διερευνάται υπόθεση φόνων εκ προμελέτης, κάτι το οποίο έχουμε δηλώσει από χθες. Δηλαδή η σκηνή, και μπορούμε να δούμε και τις εικόνες, σας παρακαλώ, έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, σωστά? Σε μεγάλη ακτίνα, λόγω του ότι υπήρξαν κάποια στοιχεία ή κάποια δεδομένα από τις επιτόπιες εξετάσεις και μετά που είχε ενημερωθεί η αστυνομία μετά τις 3 το απόγευμα χθες για την παρουσία του αυτοκίνητου εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Και βεβαίως παραλαμβάνονται τεκμήρια τα οποία θα εξεταστούν κατά πόσον συνδέονται με το συγκεκριμένο έγκλημα. Είχε γίνει χθες η... Όταν λέμε τεκμήρια, εντοπίσατε συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθείτε να δείτε μέσα από έρευνες επιστημονικές ή κάτι άλλο, να δείτε πώς συνδέονται, σωστά? Αντιλαμβάνεστε, δεν θα αναφέρουμε λεπτομέρειες των τεκμήριων, σίγουρα, γιατί είναι τεκμήρια. Ναι. Όμως έχει σημασία αυτό το οποίο σας έχω πει, ότι τα οποιαδήποτε τεκμήρια και η εξέταση σήμερα στην σκηνή θα δώσει απαντήσεις, γιατί ξέρετε, χθες υπήρχαν και ήταν και καιρικές συνθήκες τέτοιες σίγουρα που είχε αποκλειστεί και είχε παραμείνει υποφρούρηση μέχρι χθες το βράδυ. Συνεχίστηκα σήμερα. Από την πρώτη στιγμή όμως είχαν αρχίσει τουλάχιστον και οι καταθέσεις και ανακρίσεις προσώπων. Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, παρόλο που αναφέρονται όσον αφορά κάποια στοιχεία, γενικότερα όσον αφορά τα κίνητρα, παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, παρόλο που η αστυνομία και οι ανακριτές έχει γνώση κάποιων δεδομένων και στοιχείων και πληροφοριών, γνωρίζει η αστυνομία κάποιες καταστάσεις και τον αναφέρω αυτό. Από παλαιότερες υποθέσεις ή γενικότερα? Γενικότερα, και ναι. Μετά τη διάπραξη των κλίματος σίγουρα άρχισαν κάποια στοιχεία, είτε μέσα από τις καθέσεις και από τις δικές μας πληροφορίες, έχοντας υπόψη ότι αρχίζοντας σιγά σιγά κάποια ερωτήματα απαντιούνται. Όμως τα οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν όσον αφορά τα κίνητρα θα πρέπει να τεκμηριώνονται, όπως επανειλημμένα έχουμε εντονίσει, μέσα από μαρτυρίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και θέλετε η αντικειμενικότητα των ανακρίσεων σε μια τέτοια υπόθεση. Αναμένεται το αποτέλεσμα της νεκροδομής από τους ιατροδικαστές, ένα στοιχείο, ένα πόρισμα το οποίο θα αξιολογηθεί καταλήλως, και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι από πλευράς αστυνομίας, γι' αυτόν έχω πει προηγουμένως, διευρύνεται ο κύκλος των καταθέσεων και των ανακρίσεων, γιατί πρόσωπα συνεχώς καλούνται στην αστυνομία, είτε για κατάθεση, είτε και για ανάκριση, έχοντας υπόψη το τι διερευνά η αστυνομία. Μάλιστα, άρα ουσιαστικά ερευνάτε τα πάντα και παλαιότερες υποθέσεις και υποθέσεις πρόσφατες. Ναι. Βρέθηκε και χρηματικό ποσό εντός του αυτοκίνητου, σωστά? Έχει. Και αυτό δείχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο οι ανακριτές θα διερευνήσουν και όλα διερευνούνται, ιδιαίτερα όταν βρεθεί κάτι ή οποιοδήποτε αντικείμενο, γενικότερα στις κοινές εγκλήματος και στο αυτοκίνητο, τα οποιαδήποτε αντικείμενα εντοπιστούν, τα οποιαδήποτε στοιχεία, το κάθε τι αξιολογείται βεβαίως και θα γίνουν και θα επεκταθούν οι εξετάσεις, έτσι ώστε να διερευνηθεί πλήρως η πτυχή του συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε να δούμε το τι υπάρχει και βεβαίως. Υπήρξε καταδίωξη του θύματος από τους δράστες? Κοιτάξτε, σίγουρα. Τι λένε τα πρώτα στοιχεία, γιατί αν δούμε και την περιοχή και στο χώρο που βρέθηκε και που όλα βρέθηκαν, ίσως να έχετε και τέτοιου είδους συμπεράσματα. Εκείνο το οποίο έχετε πει σίγουρα εξετάζεται. Εξετάζεται και κάτι το οποίο σίγουρα αν θέλετε, οι κινήσεις του θύματος, αν θέλετε, πριν να εντοπιστεί στο συγκεκριμένο σημείο ή στην περιοχή, κάτι που ενδιαφέρει σίγουρα. Γιατί μέσα από τις καταθέσεις θα εντοπιστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που βρισκόταν, με ποια πρόσωπα βρισκόταν. Γι' αυτό και έχω πει, διερευνείται ο κύκλος των καταθέσεων. Για να υπάρξουν όλα αυτά τα στοιχεία, να εντοπιστούν αυτά τα οποία ζητάει η αστυνομία ως προς τον αποκλεισμό κάποιων ενδεχομένων και να επικεντρωθεί μέσα από μαρτυρίες σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρόλο που το παραλαμβάνω, γνωρίζουμε κάποια θέματα και καταστάσεις σε σχέση με τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Είμαστε κοντά ή όχι σε συλλήψεις, κύριε Αγγελίδη? Τώρα για συλλήψεις, αυτό εξαρτάται από τις ανακρίσεις. Για
γίνεται τώρα, αν θέλετε, μια σχετική δήλωση. Τα δεδομένα αλλάζουν με βάση και τις έρευνες και τις εξελίξεις. Επειδή είναι συνεχής οι εξελίξεις, παρόλο που δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να επιβεβαιώσω κάτι, και εξάλλου, εάν θα γίνουν συλλήψεις, δεν προαναγγέλλονται οι συλλήψεις. Σίγουρα κατανοητό. Απλά για να δούμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεται σε υπόπτους. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις οποιασδήποτε εξελίξεις και των γεγονότων που αλλάζουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, γιατί σας έχω πει. Συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και γι' αυτό είχε συσταθεί και από την πρώτη στιγμή μια κριτική ομάδα και άρχισε δουλειά για να διερευνήσει αυτή την υπόθεση. Μετά από όλο αυτό, φοβάστε νέο κύκλο αίματος? Το κάθε τι αξιολογείται πάντα και ανεξαρτήτως αυτής της εγκληματικής ενέργειας, η αστυνομία δραστηριοποιείται γενικότερα στον τομέα των πληροφοριών σε σχέση με τις οποιασδήποτε πληροφορίες, κινήσεις υπόπτων προσώπων ή και άλλων προσώπων. Και βεβαίως το κάθε τι παρακολουθείται. Και όταν λέω παρακολουθείται γενικότερα το έγκλημα, τώρα μιλούμε για ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί στη Λεμεσό. Σίγουρα η κατάσταση παρακολουθείται γενικότερα ανά το Παγκύπριο σε σχέση με την εγκληματικότητα ή το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Μία δεκάχρονη μόνη στους δρόμους, είναι λεπτό το ζήτημα. Η αστυνομία τι ρόλο έχει σε αυτή την περίπτωση, γενικότερα στις υποθέσεις που αφορούν ανήλικους? Εδώ θα αναφέρω, κύριε Γιάκο, ότι επειδή είναι λεπτά ζητήματα, σίγουρα αποφεύγουμε να αναφέρουμε λεπτομέρειες των γεγονότων, όχι γιατί δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν απαντήσεις, όμως θα το θέσω στο γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Έχει σημασία η προστασία των ανηλίκων για οποιαδήποτε καταγγελία υπάρξει. Και βεβαίως τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από όλους και ιδιαίτερα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες ή αυτούς που έχουν την ευθύνη φύλαξης ή την ευθύνη, αν θέλετε, των παιδιών ή των ανηλίκων. Έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένοι σίγουρα κίνδυνοι για συγκεκριμένα θέματα και άλλα στην κοινωνία, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για την υπόθεση αυτή, εκείνο το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω είναι την ύπαρξη της καταγγελίας, αν θέλετε, της διερεύνησης σε σχέση με συγκεκριμένα αδικήματα για την προστασία ανήλικης. Και η αστυνομία συνεργάζεται πλήρως από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, και υπάρχει ανταπόκριση, υπήρξε ανταπόκριση όπως και στην προκειμένη περίπτωση, πέραν της διερεύνησης που υπάρχει, της προστασίας του ανηλίκου, της ανηλίκης στην προκειμένη περίπτωση, για οποιαδήποτε θέματα. Μάλιστα. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε γυναίκα υπάλληλο περιπτέρου στη Λάρνακα. Έγινε χθες το βράδυ όλο αυτό? Είναι μια υπόθεση ληστείας. Συγκεκριμένη υπάλληλο που είχε κλείσει το περίπτερο που εργαζόταν. Φαίνεται να δέχτηκε επίθεση από δύο πρόσωπα. Της είχαν πάρει τη τσάντα της και βεβαίως το οποίο είχε το κινητό της τηλέφωνο. Έχουν δοθεί κάποια στοιχεία, κάποιες περιγραφές και προχωρούμε έτσι ώστε να διερευνήσουμε για εντοπισμό των προσώπων αυτών. Είναι από τα δικήματα τα οποία κατατάσσονται στα δικήματα κατά προσώπων. Και βεβαίως είναι σοβαρά, γιατί σίγουρα υπάρχουν και σε κάποιες περιπτώσεις τραυματισμοί και είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε είτε στις συμβολές που δίδονται στους ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους, αλλά και στη διερεύνηση για να εντοπίζονται αυτά τα πρόσωπα, και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Είχαμε και σύλληψη νεαρού. Από ό,τι φαίνεται, πίσω από τον νεαρό υπάρχουν αρκετές υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. 16 συνολικά στη Λευκοσία. 16 υποθέσεις, ναι. Στη διερεύνηση μία συγκεκριμένη υπόθεση είχε εγκληθεί πρόσωπο το οποίο είχε ανακριθεί για μία υπόθεση. Είχε αναγνωριστεί η περιουσία που είχε εντοπιστεί στην κατοχή του ότι αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και φαίνεται να παραδέχεται, και αυτά θα διερευνηθούν για να στοιχειοθετηθούν, άλλες 16 υποθέσεις. Ουσιαστικά είναι 15 υποθέσεις διαρρήξεων και μία υπόθεση κλοπής στη Λευκοσία. Και η αστυνομία και το ΤΑΕ Λευκοσίας θα προχωρήσει στη διερεύνηση έτσι ώστε να εντοπίσει, να καταγραφούν αυτές οι υποθέσεις, να εντοπιστούν οι καταγγελίες μέσα από τα μητρώα τα οποία υπάρχουν και να ενημερωθούν οι παραπονούμενοι, αφού προχωρήσουμε πρώτα στη διερεύνηση, γιατί είναι η δική του ομολογία. Θα προχωρήσουμε έτσι ώστε να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε, να εξιχνιαστούν πλήρως ακόμα 16 υποθέσεις, που είναι σημαντικό στο ζήτημα το οποίο συζητούσαμε. Πολύ για τα δικήματα κατά περιουσίας. Την ίδια ώρα, η εκστρατεία της αστυνομίας για τις παράνομες σταθμεύσεις είναι σε εξέλιξη. Ακόμη δεν μάθαμε ότι δεν πρέπει να σταθμεύουμε σε χώρους αναπήρων. Χρειαζόμαστε ακόμα δουλειά, παρόλο που μπορώ να πω. Ψάχνουμε την ευκολία μας, πάμε, σταθμεύουμε και φεύγουμε και δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος ταλαιπωρείται ή δεν μπορεί να περπατήσει ή έχει θέματα. Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και με βάση κάποιες παρατηρήσεις, αν θέλετε, συμπολιτών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν είναι μόνο αυτή η εκστρατεία που εξαγγέλλεται και αρχίζει σήμερα. Εχθές ουσιαστικά. Ναι. Αυτή η εκστρατεία είναι επιπρόσθετη από τους καθημερινούς ελέγχους που γίνονται με βάση τις οδηγίες παγκύπρια σε όλες τις πόλεις. Είτε για τις σταθμεύσεις σε χώρους αναπήρων, είτε για τις παράνομες σταθμεύσεις,
Γιατί βλέπουμε δρόμους που είναι τετραπλής κατευθύνσεων να μετατρέπονται σε δύο κατευθύνσεων με αρκετά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και με αυξημένους τους κινδύνους για τα δυστυχήματα. Για τους χώρους αναπήρου, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, δεν είναι το θέμα της καταγγελίας. Σίγουρα είναι το αποτέλεσμα αφού γίνει ο έλεγχος. Είναι ξεκάθαρα το θέμα του σεβασμού, της αλλαγής της νοοτροπίας και της κουλτούρας μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι συνανθρώποι μας, χρειάζονται να έχουμε εύκολη πρόσβαση στους χώρους όπου καθορίζονται σε θέσεις αναπήρου. Χρόνο με το χρόνο μειώνονται. Ναι, μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί αυτό, ναι, ότι το 2017 υπήρχαν 1.914 καταγγελίες, ενώ το 2018 1.735 μετά από αρκετούς ελέγχους. Άρα σιγά-σιγά. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο, ναι. Σίγουρα είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και είναι πολύ απλό. Ότι δεν θα πρέπει να σταθεύουμε, γιατί υπάρχουν λόγοι και είναι σεβασμός προς τους ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα έχουμε δραματική αύξηση των υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας, κύριε Αγγελίδη. Από τις 38 υποθέσεις του 2011 φτάσαμε στις 133 του 2018. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2011-2013 ήταν 38 το 2011, 54 το 2012. Και ναι, σταδιακά εννοώ. Σταδιακά, ναι. Μάλιστα, ναι. Το 2017 130, το 2018 133. Σίγουρα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός, ένα μεγάλο ποσοστό στο θέμα της αύξησης στη διερεύνηση των υποθέσεων αυτό. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Υπάρχει σε αύξηση στο φαινόμενο το οποίο οφείλεται σίγουρα και στο θέμα το οποίο υπάρχει στα θέματα παιδικής πορνογραφίας, αλλά οφείλεται και μία πτυχία, θέλετε, στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, οι πολίτες, αυτοί οι οποίοι έχουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι καταγγελίες γίνονται συχνότερα, χωρίς να υπάρχει ο δισταγμός που υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μάλιστα, ναι. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει με την έννοια ότι δεν είναι θέμα το τι θα πει ο κόσμος. Υπάρχει εμπιστευτικότητα. Γι' αυτό και η προτροπή για ακόμα μια φορά προς όλους, προς τους γονείς, εάν αντιμετωπίζουν τα οποιαδήποτε προβλήματα ή υπάρχουν ακόμα ενδείξεις ή πληροφορίες ότι ένας ανήλικος ή ανήλικη έχει πέσει θύμα τέτοιας κατάστασης, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία και οι συναδέλφοι, οι ανακριτές που βρίσκονται εκεί, γνωρίζουν το πώς θα χειριστούν και προληπτικά και στο θέμα διερεύνησης, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους. Φαντάζομαι και η συνεργασία με το εξωτερικό είναι σημαντική στο να παίρνετε πληροφορίες και να φτάνετε σε συγκεκριμένους στόχους. Είναι σημαντική και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέλη μας του συγκεκριμένου γραφείου συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, δηλαδή δίδουν διαλέξεις ή σεμινάρια σε άλλα μέλη, σε διάφορους οργανισμούς και βεβαίως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία τόσο με την Europol, Interpol και με άλλους οργανισμούς στα θέματα ανταλλαγής πληροφοριών ή και εκπαιδεύσεων, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και δεν απασχολεί μόνο την Κύπρο. Μια μικρή χώρα απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης και άλλες χώρες. Τα θέματα της ασφάλειας στο διαδίκτυο γενικότερα ή των υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας και ήταν και μάλιστα είναι και επίκαιρο γιατί σε πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων εδώ στην Κύπρο, μεταξύ άλλων, έχει γίνει αναφορά στο θέμα των κινδύνων στο διαδίκτυο και τους αυξημένους κινδύνους που ελοχεύουν. Γι' αυτό επιβάλλεται, η κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη, επιβάλλεται και είναι μέσα στα καθήκοντά μας, έτσι ώστε πέραν της διερεύνησης να ενημερώνεται ο κόσμος και να γνωρίζει τις συμβουλές σε σχέση με την ασφάλεια γενικότερα στο διαδίκτυο, τους κινδύνους που υπάρχουν και αν προσέξετε. Σε ταχτά χρονικά διαστήματα, όχι τυχαία, στη βάση προγραμματισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστυνομίας θα δείτε ανακοινώσεις και συμβουλές που αφορούν τα θέματα της ασφάλειας γενικότερα στο διαδίκτυο, τα θέματα της προστασίας των ενηλίκων σε θέματα όπως αυτά τα οποία λέμε της πρόληψης των αδικημάτων σε σχέση με την πορνογραφία, τα θέματα όσον αφορά θέματα οικονομικής φύσεως που αφορούν το διαδίκτυο, το τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ή ιστοσελίδες παράνομας ή και άλλες, πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν εάν πάρουν ένα email, ένα μήνυμα από κάποιον άγνωστο ότι δεν θα πρέπει να ανταποκριθούν, θα πρέπει να το ελέγξουν και να μην στείλουν τα οποιαδήποτε προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία λογαριασμών τους χωρίς να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του λογαριασμού ή αφού να είναι σίγουροι ότι το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά είναι το πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να είναι αυτόν το οποίο πρέπει. Και θα γίνει συναλλαγή. Τα μάτια μας 14. Κλείνουμε, κύριε Αγγελίδη, με τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε αρκετά λόγω των καιρικών συνθήκων. Και στο οδικό δίκτυο, δρόμοι έχουν κλείσει λόγω κατολιστήσεων, συσσόρευση νερού. Η τελευταία πληροφόρηση που έχετε, ποια είναι? Καταρχάς, θα πρέπει να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε να δίδονται αυτές οι πληροφορίες έγκαιρα
μέσω σας, μέσω των μέσων ενημέρωσης γενικότερα, όσον αφορά το διαδίκτυο, έχει σημασία τα θέματα ασφάλειας των πολίτων. Σίγουρα, πάντα, ναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταρχάς προτρέπονται όλοι να είναι προσεκτικοί ιδιαίτερα όταν οδηγούν σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, είτε όταν υπάρχει βροχόπτωση ή όταν υπάρχει χαμηλή ορατότητα ή ακόμα χιονόπτωση. Και βεβαίως χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία. Πολύ σημαντικά στοιχεία. Αλίμονο. Τώρα όλοι άλλο. Οι δρόμοι προς το Τρόδος είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι προς το Τρόδος, η τελευταία ανακοίνωση είναι ότι λόγω της χιονόπτωσης οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόδος, όπως είναι Πλατρών Τρόδους, Καρβουνά Τρόδους και Προδρόμου Τρόδους, τα οχήματα θα πρέπει να έχουν διασμένα με αντιοριστικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία στις σημερινές ανακοινώσεις, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και με βάση την τελευταία ανακοίνωση, λόγω των κατοριστήσεων βράχων ή και μεγάλων ποσοτήτων νερού. Για παράδειγμα, στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν 14 δρόμοι οι οποίοι είναι κλειστοί λόγω των κατοριστήσεων. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν. Όχι, είναι πολύ. Ναι, απλά να μην του πούμε, αλλά είναι στην ιστοσελίδα που μπορεί να φανεί και να είναι δούμε. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό αυτό το οποίο παρατηρείται με τις κατοριστήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, γιατί υπάρχουν και στο σημείο αυτό αυξημένη κίνδυνη. Γι' αυτό χρειάζεται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες, γιατί αν δείτε ένα δρόμο κλειστό, δεν θα πρέπει κάποιο να επιχειρήσει να οδηγήσει αυτόν τον δρόμο. Και γιατί πολλά ποτάμια που είναι, δηλαδή περνά νερό μέσα από δρόμους, να μην το ρισκάρουμε, να είμαστε σίγουροι πόσο είναι το βάθος του νερού και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτά δεν θα πρέπει να ρισκάρουμε και να τηρούνται αυτά τα οποία λέμε. Και εξάλλου, πέραν των ανακοινώσεων που δίδονται και από τους ραδιοφωνικούς μέσω των εκπομπών σας και γενικότερα μέσω του διαδικτύου, υπάρχουν και τα μέλη μας όπου εργάζονται στους σταθμούς, όπου είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφόρηση χρειαστεί και βεβαίως οποιοδήποτε πολίτης, αν για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν το διαδίκτυο, που αρκετοί εν πάση περιπτώσει το γνωρίζουν και είναι σε θέση να ενημερωθούν από τη γραμμή του πολίτη στο 1460 ή από τους κατατόπους αστυνομικούς σταθμούς ή από τα μέλη της αστυνομίας που βρίσκονται καθήκον γενικότερα όταν βρίσκονται στους δρόμους στις ορεινές περιοχές, να πληροφορηθούν, να συμβουλευτούν αν μπορούν να εισέλθουν σε μια περιοχή, αν μπορούν να μεταβούν στο Τρόδος. Γιατί παρατηρείται τις τελευταίες μέρες ότι παρόλο που δίδεται ένας δρόμος, για παράδειγμα, ότι στο Τρόδος είναι κλειστή η δρομή, είναι 4x4 ή με αλυσίδες, κάποιοι επιχειρούν με τα σαρούν αυτοκίνητα και να δημιουργείται πρόβλημα. Γιατί ένα αυτοκίνητο να μπει στο δρόμο θα δημιουργηθούν 15 έως προβλήματα. Λόγω και της διαμόρφωσης του οδικού δικτύου δημιουργούνται αυξημένη κίνηση, με αποτέλεσμα για κάποιον, αν χρειάζεται μία ώρα, να χρειαστεί τρεις και πλέον περισσότερες ώρες και μπορεί να μην είναι σε θέση να μεταβεί στον Τρόδος.